Κύριε Νανούρη, πείτε μας γιατί αντιδράτε. Γιατί εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι ο κόσμος γενικώς, από πολλά δεν αναφέρω μόνο στο δικό μας, αεροδρόμια περιφερειακά της Ελλάδας, μόνο ευχαριστημένος δεν είναι. Μάλιστα πέρσι, όχι πέρσι, το καλοκαίρι είχαν κάνει το γύρο του κόσμου φωτογραφίες από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, της Ακίνθου που ήταν με κάτι σκουπίδια και εγώ δεν ξέρω, μια κατάσταση τριτοκοσμική. Ναι, αλλά αυτό, σε αυτό όμως αυτοί είναι εργαζόμενοι. Τώρα, αν μιλάτε συγκεκριμένα για την Κέρκυρα και τα σκουπίδια, αν το ελληνικό δημόσιο δεν πληρώνει τον εργολάβο, δεν φταίνει εργαζόμενοι. Α, δηλαδή ιδιώτης θα κάνει. Φυσικά, η καθαριότητα δεν έχει ιδιώτης. Γίνεται με διαγωνισμό κάθε χρόνο. Μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή, είναι ιδιωτικό καθαρά. Εσείς γιατί διαμαρτύρεστε, τι σας φοβίζει, δηλαδή για ποιο λόγο να μην δοκιμάσουμε και ένα σχήμα ενδεχομένως το οποίο να αποδειχθεί πιο αποτελεσματικό. Μα δεν θα αποδειχθεί πιο αποτελεσματικό. Θα δεν το ξέρουμε. Εμείς προσπαθούμε να πείσουμε και με στοιχεία και με όλα αυτά που έχουμε στα χέρια μας ότι αυτό που πάει να γίνει είναι καταστροφικό και για την πόλη μας εδώ στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα για όλη την Ελλάδα. Γιατί το λέτε αυτό, γιατί να είναι καταστροφικό. Γιατί το λέμε αυτό, γιατί ένα αεροδρόμιο, αν θα γίνει πολύ πιο ακριβό, δεν θα είναι αρκιστικό. Και γιατί να γίνει πιο ακριβό. Γιατί θα γίνει πιο ακριβό, γιατί δεν θα βγάζει ο ιδιώτης τα χρήματα που θέλει να βγάζει. Γιατί ο ιδιώτης υπάρχει ιδιώτης ο οποίος, αν μου επιτρέπετε κύριε Νανούρη, υπάρχει ιδιώτης ο οποίος δεν θέλει να βγάζει τα χρήματά του. Εγώ ξέρω το κράτος τον ενδιαφέρει γιατί τα παίρνει από τον κόσμο. Ο ιδιώτης θέλει να τα βγάζει τα χρήματά του. Επομένως, με τη λογική αυτή που υπάρχει και στα Σπάτα. Ναι. Επειδή έχουμε ένα. Το έχουμε, τα Σπάτα. Είναι τα Σπάτα. Γιατί είναι άσχημο. Είναι άσχημο. Είναι το πιο ακριβό αεροδρόμιο Και πηγαίνει με το. Πάει εξαιρετικά καλά. Πάει εξαιρετικά καλά, ναι. Γιατί πάει εξαιρετικά καλά. Δεν γιατί ξέρω. Ανέβηκε πάρα πολύ ο τουρισμός. Και εδώ στο Μακεδονία έχουμε 20-25% αύξηση. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Εάν έρθει ιδιώτης και θα φύγει, τώρα το σπατώσουμε και θα πάει στον ιδιώτη όλο. Μα μόνο σας είπατε ότι τα Σπάτα πάνε εξαιρετικά καλά. Αφού πάνε εξαιρετικά καλά, γιατί να μην πάμε κι εμείς εξαιρετικά καλά. Το καλά είναι σχετικό. Το καλά είναι σχετικό. Τι, αφού έχει, αγαπητέ μου, κύριε, να μην λέμε το άσπρο μαύρο. Από εκεί και πέρα πείτε ό,τι θέλετε. Δεν λέμε το άσπρο μαύρο. Αλλά εγώ ξέρω, αγαπητέ μου πρόεδρε, ότι το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος των Σπάτων, όπως αναφερθήκατε νωρίτερα, έχει πάρει πλήθος διακρίσεων. Και σε σχέση με τη λειτουργικότητά του και σε σχέση με τον αριθμό και την αύξηση αφήξεων από εκεί προσγειώσεων και αναχωρήσεων αεροσκαφών. Γιατί δηλαδή ντε και καλά να ενοχοποιούμε τον ιδιώτη. Και είναι μια ιστορία γερμανική κυρίως. Το αεροδρόμιο δεν ενοχοποιούμε κανένα. Εγώ θα σας έλεγα το εξής. Γιατί όταν έχουμε ένα αεροδρόμιο το οποίο το έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός και το δίνουμε σε ένα ιδιώτη έτσι όμορφα και ωραία. Δεν δίνουμε το αεροδρόμιο, δίνουμε τις υπηρεσίες του αεροδρομίου για να μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Δεν του δίνουμε γη, δηλαδή δεν πάει να το κάνει ο άλλος μαρούλια άμα δεν του αρέσει το αεροδρόμιο. Δεν του δίνουμε το οικόπεδο. Του παραχωρούμε τις υπηρεσίες. Να σας πω κάτι, εγώ θα συμφωνούσα, εγώ δεν είμαι κρατιστής, θα συμφωνούσα να πει ο ιδιώτης σήμερα να πάρει το αεροδρόμιο Μακεδονία, να δώσει ένα δις που είναι το έργο για το νέο κτίριο και να πω ότι θα πάρει να δώσει ένα δις, θα κάνει το έργο και να συνεχίσει να το δουλεύει και να βγάζει χρήματα. Εντάξει, την ακριβή συμφωνία. Να βγάζει χρήματα. Μα την ακριβή συμφωνία δεν την ξέρουμε ακόμη, αγαπητέ μου, κύριε Νανούρη. Δεν ξέρουμε ποια είναι η ακριβή συμφωνία. Μα και εμείς περιμένουμε τη συμφωνία. Γιατί αντιδράτε σε κάτι. Είχαν έρθει πριν από καμιά 4-5 μήνες κάποιοι δύο εκπρόσωποι ενός κονσόρσιουμ, τι ήταν αυτό, μιας κοινοπραξίας, για να δουν τα αεροδρόμια και τους διώξατε κακήν κακός. Γιατί. Αν ήταν σπίτι σας και θέλετε να το πουλήσετε εσείς, θα διώχνατε το μεσίτη. Εμείς, κύριε, είμαστε εδώ πέρα για το δημόσιο συμφέρον. Τώρα, δικό μου είναι, κύριε Νανούρη, το δημόσιο συμφέρον. Όχι, αγαπητέ μου, κύριε Νανούρη, κάποια στιγμή να πεπλακούμε λίγο στην Ελλάδα. Είναι δημόσιο. Είναι, κύριε Νανούρη, ακούστε με λίγο. Αυτή την καραμέλα. Κύριε Νανούρη, αυτή την ιστορία της προάσπισης του δημοσίου χαρακτήρα διαφόρων φορέων, οργανισμών και κτηριακών εγκαταστάσεων, αποβάλλετε την λίγο οι συνδικαλιστές, γιατί δημόσιο είναι και δικό μας. Είναι κυρίως δικό μας. Εσείς αμείβεστε εκεί. Να σας δώσω καταλάβει, πρώτα είμαι υπάλληλος και μετά συνδικαλιστής. Ωραία. Εδώ αυτή τη στιγμή το αεροδρόμιο Μακεδονία δουλεύει με το 1/4 του κόσμου που θα έπρεπε να παραπάνω να είχε
έχουν δώσει την ψυχή τους και τα 20% άτομα. Μπορεί ο ιδιώτης, μπορεί ο ιδιώτης. Κύριε Νανούρη, συμφωνώ. Είναι σε τέτοια κατάσταση. Συμφωνώ. Λοιπόν, μπορεί. Κύριε Νανούρη, μπορεί. Όχι. Κύριε Νανούρη, μπορεί ο ιδιώτης να το κάνει ακόμη πιο κερδοφόρο και να πάρει και άλλους εργαζόμενους. Να το κάνει κερδοφόρο αφού βάλει και χρήματα. Όχι να το πάρει δωρεάν. Μα δεν τη ξέρετε. Μα τη συμφωνία δεν τη ξέρετε. Εγώ δεν ξέρω κανέναν ιδιώτη ακόμη. Δεν ξέρω κάποια συμφωνία στα χαρτιά. Θα τη δούμε τη συμφωνία. Να τη δούμε και μετά να τη δράσουν μαζί, κύριε Νανούρη. Αλλά εμείς λέμε. Έλα εδώ ιδιώτη, βάλε ένα δισεκατομμύριο κάνε το κτίριο και κάτω το 40%. Αυτό χρόνια. Θα το πει το. Κύριε Νανούρη μου, αυτό θα το πει το κράτος. Δεν το πείτε εσείς, ούτε εγώ. Δηλαδή, εσείς σας αρέσει καλύτερα να δουλεύει ο ελληνικός λαός, να βγάζει χρήματα στην τηλεφορία, να φτιάχνει ένα έργο, να το δίνει στο ιδιώτη, να δουλεύει να παίρνει τα χρήματα. Εγώ τα ίδια άκουγα, αγαπητέ μου κύριε Νανούρη, και επί Ολυμπιακής, τα ίδια άκουγα και επί ΟΤΕ. Άρα, και την Ολυμπιακή είναι μια άλλη ιστορία. Ολυμπιακή, θα τη δούμε για την Ολυμπιακή. Έτσι, τη βλέπουμε, γιατί τη δούμε. Απολάθη γίνανε όλα. Δεν έχει σημασία, εγώ ξέρω ότι είμαστε πολύ καλύτερα. Αυτό δεν είναι θέμα. Κύριε Νανούρη μου, εγώ συμφωνώ μαζί σας. Η αδυναμία διαχείρισης από εκείνους ήταν προτιμότερο να μας οδηγήσει εκεί που βρισκόμαστε σήμερα. Που ξέρω τι ώρα θα πετάξω, αν θα πετάξω και ξέρω και πόσο θα πληρώσω και αν πάω νωρίς θα πληρώσω και φθηνά. Και αυτό δεν υπήρχε στην Ολυμπιακή. Μιλάμε τα δρόμα Μακεδονία, έχει μηδέν καθυστερήσεις. Και αυτό οφείλεται στους εργαζόμενους. Δεν οφείλεται σε κανένα ιδιώτη. Τι έχει? Το αεροδρόμιο Μακεδονία βγήκε από τα πρώτα αεροδρόμια στην Ευρώπη σε καθυστέρηση. Λοιπόν, ωραία, μα γιατί σας τρομάζει. Αγαπητέ μου κύριε Νανούλη, γιατί σας. Ιδιώτης είστε ως πρόσωπο εσείς, ξέρετε. Γιατί έχετε το φόβο του ιδιώτη οι συνδικαλιστές? Δεν έχει κανένα πρόβλημα το ιδιώτη, σας είπα. Εάν δούμε τι σύμβαση, γιατί περιμένουμε. Να το δείτε όμως. Να το δείτε και να το δούμε. Μπορεί να είναι καλή συμφωνία, δεν ξέρω. Θέλω να ρωτήσω κάτι, κύριε Νανούρη. Αν δεν είναι καλή, θα βγείτε να το πείτε. Αν δεν είναι καλή μαζί σας, ειλικρινά σας μιλώ. Εδώ θα έρθει. Να συμφωνήσουμε εκεί λοιπόν. Κύριε Νανούρη, να ρωτήσω κάτι. Τα αεροδρόμια πρέπει να λειτουργούν ανταγωνιστικά μεταξύ τους? Ναι, φυσικά. Αυτή τη στιγμή μπορεί να λειτουργήσει ανταγωνιστικά με τον τρόπο που πάνε να το κάνουν. Όχι, αλλά αν το Μακεδονία δεν το πάρει ιδιώτης. Εμένα θα μου άρεσε, θα ήταν ανταγωνιστικό να ερχόταν ο ιδιώτης, να πήγε να φτιάξει ένα αεροδρόμιο στα 50 χιλιόμετρα, μόνος του από την αρχή, και να είναι ανταγωνιστικό του δικού μας. Τότε θα έλεγα ναι. Λέτε ναι σε αυτό. Να συμφωνήσουμε. Είστε σίγουροι, ας πούμε, δεν ότι λέτε ναι. Αυτό δηλαδή, θα ανταγωνιστικό πάλι θα είναι μονοπόλιο, αν θα το πάρει ιδιώτης. Πάλι μόνο πόλη θα είναι, ένα θα είναι. Mm. Πώς θα είναι ανταγωνιστικό? Δεν θα βγάζει χρήματα, θα ανεβάσει το εισιτήριο και θα ανεβάσει τα τέλη και θα φύγουν όλες οι εταιρείες. Γιατί τα λέτε, γιατί τα λέτε αυτά συνεχώς? Πού ξέρετε τι θα γίνει? Ξέρετε δηλαδή λίγο την επένδυση, είναι δεσμευτικές οι προσφορές, το ξέρετε αυτό, έτσι? Αυτό θα το δούμε, είπαμε. Θα έχει το και δούμε ένα ποσό, νομίζω, πόσα εκατομμύρια προβλέπονται. 200 εκατομμύρια? Ναι, 200 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια για τα 14 αεροδρόμια. 200 εκατομμύρια στα επόμενα 5 χρόνια. Δεν θα τα σκάψουν. Δεν θα τα σκάψουν τα αεροδρόμια. Παροχή υπηρεσίας είναι. Ξέρετε τι προβλήματα. Δηλαδή θα βελτιώσουν λίγο τις υποδομές. Τα ξέρω. Να σας πω κάτι, αγαπητέ μου κύριε Νανούρη. Τώρα τα θυμηθήκαμε. Χρόνια τα ξέρω. Δεν ταξιδεύω. Εμείς παλεύουμε εδώ πέρα, παλεύουμε και εργαζόμαστε. Επί Καστανίδη ξεκίνησε και βελτιώθηκε σταδιακό στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Τότε θυμάστε που τον φάγατε εσείς, δεν λέω εσείς, νέος μου φαίνεστε. Τον είχαν φάει πρώτα συνδικαλιστές εκεί, της ΗΠΑ, τον διαλωστήραν τον άνθρωπο. Και σταδιακώς βελτιώθηκε το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Αλλά ακόμη και σήμερα, έως και σήμερα, έχει θέματα. Εγώ δεν λέω ότι ο ιδιώτης θα τα λύσει. Αλλά γιατί είναι και καλά. Δαιμονοποιούμε τα πράγματα δηλαδή. Εγώ δεν διαφωνώ. Λοιπόν, εγώ θέλω έναν ιδιώτη, αφού θέλετε να το βάλουμε και έτσι αυτή τη βάση, δεν διαφωνώ. Αρκεί να έρθει ο ιδιώτης, να δούμε τι θα προσφέρει, κάτι να φτιάξει ένα αεροδρόμιο καλό. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Αυτό που λέτε είναι σωστό. Αυτό το κρίνει η πολιτεία, βέβαια. Έτσι. Δεν το κρίνω εγώ. Να το δείτε. Σωστό θα το δω εγώ. Σε αυτό που λέει και ο Δημήτρης ο Βενιέρης όμως έχει δίκιο, κύριε Νανούρη. Έτσι. Αυτό το κρίνει. Δεν το κρίνω αυτό το κρίνει η πολιτεία, όχι εσείς και εγώ. Γιατί δεν είμαστε εμείς, είμαστε. Και εμείς είμαστε τότε, και εμείς πολιτεία είμαστε. Γιατί να μην το κρίνουμε κι εμείς, δεν έχουμε το δικαίωμα. Να το κρίνουμε μπορούμε να το κρίνουμε, αλλά να το εμποδίσουμε μπορούμε, έχουμε το δικαίωμα. Ναι, εμείς διαθέτουμε τα στοιχεία και λέμε ότι αυτό το πράγμα πάει να γίνει. Αν γίνει με αυτόν τον τρόπο, θα γίνει. Ξέρετε τι μου θυμίζει. Κύριε Νανούρη, ξέρετε. Θα σας υπενθυμίσω ότι για το καποτάζ με στοιχεία βγαίναν και τα λέγανε πριν από 5 χρόνια κάποιοι. Θέλετε να τους μιλήσετε τώρα, να δείτε τι λένε. Τώρα μην μου βάζετε άλλα θέματα, εγώ μιλάω για τα αεροδρόμια. Αλλά βάζω στο κοινό, δεν βάζω. Βάζω στο ακροατήριο, δεν βάζω στο. Και για το λιμάνι τα ίδια ακούγαμε στον Πειραιά και τα λοιπά. Ναι. Και τα ακούμε και το δικό μας ακόμη. Τέλος πάντων. Εντάξει κύριε Νανούρη, να δούμε λίγο τι θα γίνει. Εμείς θα προσπαθήσουμε με στοιχεία και με αυτά να σας πείσουμε και να πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι είναι λάθος η κίνηση που θα γίνει. Ωραία. Ό,τι θα γίνει, θα γίνει. Θα το δούμε. Να είστε καλά κύριε Νανούρη, καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Focus 103,6.